Λίγους μόνο μήνες μετά το ατύχημα που είχε 15χρονος μαθητής σε ώρα διαλύματος στον άβλιο χώρο του πρότυπου γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής των Ιωαννίνων, ο Σύλλογος Γονέων και Κυδεμόνων καθώς και μαθητές του σχολείου επανέρχονται και συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Ιωαννίνων Δημήτρη Παπαγεωργίου. Η Ένωση Γονέων και Κυδεμόνων ζητά ενημέρωση για το τι μελγενέστε αναφορικά με τους άβλιους χώρους του σχολείου. Ενώ την ίδια ώρα ζητούν να ενημερωθούν για το τι έχει γίνει από την ημέρα του ατυχήματο και έπειτα. Εγώ είμαι ο Αλεξίου Παύλο, πρόεδρο του 15 μελού του πρώτου γυμνασίου. Ε, μετά το ατύχημα που έγινε στι 29 Μαρτίου στο σχολείο μα, ε, αφαιρέθηκε ο αθλητικό εξοπλισμό από το σχολείο μας, ε, οι μπασκέτε και τα τέρματα, χωρί να ξέρουμε το λόγο. Επίσης, ε, δεν υπάρχει ασφαλής ε, περίφραξη στο σχολείο μας, προκειμένου τα παιδιά να συνεχίζουν να κινδυνεύουν ε, στο σχολείο. Τι ζητήσατε τώρα από το δηματήριο? Το αίτημά μα είναι όσο το δυνατόν, γιατί εμεί ενδια... είμαστε πολίτε και ενδιαφερόμαστε για το σχολείο μας, ε, να ξαναφέρουν ε, τον αθλητικό εξοπλισμό στο σχολείο μα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να, ε, να, γίνει... να, ασφαλίσουν το σχολείο μας ε, με κάγκελα με... για να, να φτιάξουν την περίφραξη του σχολείου μας. Εμεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο όχι μόνο στο Δήμο μας, πανελλαδικά με τη σχολική στέγη και θα πρέπει το, 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 τα προβλήματα αυτά ή οι δημοτικές αρχές να βγουν και να τα ε, ε, επικοινωνήσουν στους δημότες για να ξέρουν ότι σε πολλά από τα σχολεία τους δεν υπάρχουν τη ικαν... καταλληλότητά του. Δεν σημαίνει αυτό οπωσδήποτε ότι είναι ακατάλληλα, αλλά δεν είναι και πιστοποιημένα κατάλληλα. Θα πρέπει λοιπόν να το να επικοινωνήσουν στου δημότε, έτσι ώστε όλοι μαζί να ζητήσουν από την πολιτεία να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό οριζόντια. Δεν είναι ένα ζήτημα που προέκυψε τώρα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε από αυτή τη δημοτική αρχή. Έτσι. αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει επιτέλου, δύο μήνε, τρει μήνε μετά από τα τέμπη, όπου ξέρουμε όλοι Πού οδηγεί η, η, η απραξία και η αμερημνησία, να τα αντιμετωπίσουμε. Σε διατάφτα, γιατί σα άκουσα να λέτε πάρα πολύ να βάζετε στο τραπέζι. Οι απαντήσει που σα έδωσε σήμερα η Δημοτική Αρχή σα καλύπτουν ή όχι. Εμείς... Γιατί το πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, mm. το πρόβλημα των οικοδομικών αδειών, οικονομικών αδειών στα σχολεία δεν είναι καινούριο. Είναι πολλών ετών. Mm -hmm. Και δεν είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι θα λυθεί αύριο. Τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχετε ότι θα φτιαχτούν οι περιφράξεις και ότι. Πιθανότατα θα αντικατασταθεί και ο αθλητικό εξοπλισμό. Σα καλύπτουνε. Ο, ο Δήμαρχο μα κάλυψε δεσμευόμενο ότι θα αποκατασταθεί το κυκλίδωμα και η περίφραξη του σχολείου μέσα στο καλοκαίρι. Στο ζήτημα όμω του αθλητικού εξοπλισμού, το οποίο δεν, τον οποίο δεν θα έχει το σχολείο μα για το επόμενο διάστημα, δεν μπορούσε να, έχει, να κάνει καμία δέσμευση, γιατί διαπιστώθηκε μετά το ατύχημα τη 29η Τρίτου ότι ο χώρο στον οποίο ήταν εγκατεστημένοι οι μπασκέτε και τα δεν ανήκει καν στον Δήμο ανήκει στη Μητρόπολη, όπως ενημερωθήκαμε τώρα, δεν το γνωρίζουμε αυτό ο γραπτός. Έτσι. Και φυσικά τίθεται ένα ζήτημα ότι πρέπει πρώτα να παραχωρηθεί για να φτιαχτεί καινούριο εξοπλισμό. Εμεί λοιπόν από εδώ καλούμε ήδη τον τον Σεβασμιότατο να λύσει αυτό το θέμα σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, να παραχωρήσουν, ο Δήμαρχο είναι και νομικό, να παραχωρήσουν τον χώρο αυτόν στο σχολείο και να εγκατασταθούν οι μπασκέτε άμεσα. Τι δικέ του απαντήσει δίνει ο Δήμαρχο Δημήτρη Παπαγεωργίου, σημειώνοντα ότι ο προγραμματισμός περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις όχι μόνο στο πρότυπο γυμνάσιο αλλά και σε άλλες σχολικές μονάδες. Το ζήτημα τη ασφάλεια τη σχολική στέγη και τη σχολική στέγη γενικά είναι άμεση προτεραιότητα τη Δημοτική Αρχή και δική μου και ένα δικό μου προσωπικό στοίχημα. Είναι 141 σχολεία στην, στην αρμόδια του, του Δήμου. Είναι σχολεία που έχουν διάφορα θέματα με τι οικοδομικέ του άδειε. Εξήγησα ε, ότι στο, γενικά υπάρχει ήδη Τρέχει το πρόγραμμα του σεισμικού ελέγχου και το πρόγραμμα τη πυρασφάλεια όλων των σχολείων και δύο εργολαβίε. Σήμερα υπογράψαμε τη μία, τη μεγάλη, 2.400, οι οποίε και μία άλλη, ένα 644 εκατομμύρια συνολικά. Συν 200.000 ευρώ που ψηφίζουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να επισκευαστούν οι σχολικέ μονάδε, αυτέ που έχουμε, σύμφωνα με τι υπηρεσίε, μα έχουν γίνει προτάσει για να επισκευαστούν και θα, αυτό το πρόγραμμα θα τρέξει και θα διαρκέσει ε, τον επόμενο χρόνο. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση που γίνεται πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο στην πόλη. Θα είναι προτεραιότητα. Επιστρέψουν... Τώρα, τώρα, υπάρχουν διάφορα θέματα όπω οι οικοδομικέ άδειε των σχολείων, τα οποία πρέπει να λυθούν. Εμεί ήδη στείλαμε στην περιφέρεια για 49 σχολεία διαπιστωτικέ πράξει. Έχουν εγκριθεί οι μισέ περίπου και δουλεύουμε και για τι υπόλοιπε. Έτσι ώστε κάθε, σχολείο, κάθε σχολική μονάδα να έχει ένα δικό τη φάκελο από την αρχή μέχρι το τέλο. Από τον σεισμικό από την οικοδομική άδεια, το σεισμικό έλεγχο, η έλλειψη οικοδομικών αδειών στα σχολεία μα απαγορεύει πολλέ φορέ γιατί η πολιοδομική νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να κάνουμε παρεμβάσει. Αυτό που προσπαθούμε να το λύσουμε τώρα, σύν θα λάβετε υπόψη στο γεγονό ότι τα σχολεία όλα δεν είναι δικά μα ιδιοκτησία, είναι και η σχολεία των αγαθοεργών, τα οποία διαχειριζόμαστε εμεί. Τώρα, για το θέμα του σχολείου που είχα την τιμή να επισκεφθούν σήμερα οι γονεί και τα παιδιά. Εκεί λοιπόν, από αυτό το επεισόδιο που, συνέβη, που και ευτυχώ δεν είχε ε, άσχημη κατάληξη, ε, εμείς αναγκαστήκαμε να, αναγκαστήκαμε να κάνουμε έναν ε, έλεγχο και παρεμβάσεις. Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία απάντησε στο στο, 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 στο σχολείο για τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Ε, στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν των εργολαβιών που έχουμε φέτο το καλοκαίρι, μέχρι την αρχή τη σχολική χρονιά, εμεί θα αποκαταστήσουμε πλήρω την περίφραξη, προκειμένου να μην υπάρχει κανένα, κανένα πρόβλημα εκεί πέρα. Στο σχολείο, σημειωτέων, ό,τι μα έχει ζητήσει η διευθύντρια, η διευθύντρια και οι σχολικέ επιτροπέ έχουν γίνει ασανσέρ κλπ. Για το θέμα όμω των, των οργάνων τη γυμναστική, ε, ο δήμαρχο μα, ο Μωυσής Ελισάφη, είχε ήδη βάλει ένα πρόγραμμα πιστοποίηση όλων των οργάνων. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προέκυψε ότι αυτοί, ε, αυτά τα όργανα πρέπει, δεν είναι κατάλληλα και πρέπει να αφαιρεθούν. Η τοποθέτηση των οργάνων έγινε σε κάποια διευκρίνηση τη χρονική πε, ε, περίοδο σε ακίνητο, το οποίο δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου ούτε τη υπηρεσίας υπηρεσία που μα έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο σχολείο, είναι ιδιοκτησία τη Εκκλησία. Είπα στου γονεί εδώ και στου μαθητέ ότι θα προσπαθήσουμε την Εκκλησία να δω αυτό το, το, το θέμα, τι ένο είναι αυτό και πώ μπορούμε να το πάρουμε, αν είναι να το παραχωρήσουμε, προκειμένου να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των οργάνων τη γυμναστική. Αλλά αυτό που θα γίνει κατά προτεραιότητα τώρα, μέχρι την έναρξη τη χρονιά, γιατί δεν ξέρω τι θα συζητήσουμε με την Εκκλησία, είναι η αποκατάσταση τη περίφραξη. <συσχερ>